Σε απόγνωση βρίσκονται οι δανειολήπτες μετά τη νέα αύξηση των επιτοκίων που έχει επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον μηνιαίο τους προϋπολογισμό. Όσο τυπικοί και να θέλουν να είναι οι πολίτες που έχουν δανειστεί, είτε για να βάλουν την οικογένειά τους κάτω από ένα κεραμίδι, είτε για να στηρίξουν την επιχείρησή τους και κατ' επέκταση και το μέλλον της οικογένειάς τους, το μόνο που καταφέρνουν είναι να πληρώνουν τόκους. Μηνιαία βάση, ένα στεγαστικό δάνειο των 100.000 ευρώ έχει πάρει 295 ευρώ μηνιαίως αύξηση. Να το δούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα παράδειγμα στεγαστικού δανείου 100.000 ευρώ, το οποίο αποπληρώνεται σε 20 χρόνια. Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022, δηλαδή πριν ξεκινήσουν οι αυξήσεις των επιτοκίων, στα 535 ευρώ η μηνιαία δόση. Μετά, τον Ιούλιο με την πρώτη αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης, πήρε 30 ευρώ επιπλέον, πήγε στα 565. Σεπτέμβριος ήρθε η δεύτερη αύξηση, πήγε στα 605, 70 ευρώ επιβάρυνση από τον, σε σύγκριση με τον Ιούνιο. Νοέμβριος τρίτη αύξηση, 640, 105 ευρώ η επιβάρυνση από τον Ιούνιο. 670 το Δεκέμβριο, στα 135 η επιβάρυνση. Τον Φεβρουάριο πήγε στα 700 ευρώ. Για να φτάσει τώρα τον Μάρτιο, ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να πληρώνει για τη δόση του 730 ευρώ. Εν τω μεταξύ, οι αιτίες που απορρίπτονται, οι αιτίες που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι στις τράπεζες για ρυθμίσεις, είναι οι παρακάτω. Ανεπαρκής οικονομική δυνατότητα, ενδεχομένων αντικειμενική αδυναμία εξυπηρέτησης αιτούμενης ρύθμισης, μη συμμετοχή όλων των ενδεχομένων, επίκειται πλειστηριασμός εντός των επόμενων τριών μηνών, έτοιμο οφειλέτη για ρύθμιση μόνο με φορείς του δημοσίου και οφειλέτης βρίσκεται σε διαδικασία έκδοση απόφασης από τον νομό Κατσέλη. Τώρα με την αύξηση που έγινε στα επιτόκια το Δεκέμβριο, εκτοξεύθηκε σχεδόν στα 1.500 ευρώ. Μιλάμε για μια αύξηση 30% μηνιαίως. Όχι, πλέον δεν μπορώ, γιατί και η αρχική δόση ήταν μεγάλη. Βέβαια την έβγαζα εις πέρας. Υπήρχαν κάποιες οικονομικές δυσκολίες κατά καιρούς, παρά τα άφητα, μέχρι τώρα κατάφερνα να τα επεξέλθω.